Εκτός του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τη διαχείριση του προσφυγικού, βρίσκεται η Κρήτη τουλάχιστον σε πρώτη φάση με τα σενάρια για δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας στην περιοχή των Αρμένων στο Ρέθυμνο να μην επιβεβαιώνονται, σύμφωνα και με τις σημερινές ανακοινώσεις του Υφυπουργού Άμυνας και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο σχεδιασμός, μεταξύ άλλων, προβλέπει στη Λέσβο κλείνει σταδιακά η Μόρια και θα δημιουργηθεί νέα δομή η οποία θα λειτουργήσει ως προαναχωρησιακό κέντρο, στοιχείο, κλείνει υπάρχουσα δομή και δημιουργείται νέο κέντρο χωρητικότητας 5.000 συν. Στη Σάμο κλείνει η δομή και η υποκατασκευή δομή θα έχει χωρητικότητα 5.000 συν. Στην ΚΟ η υπάρχουσα δομή γίνεται κλειστή και θα χωράει 2.000 συν. Και στη Λέρο η υπάρχουσα δομή γίνεται κλειστή και θα έχει χωρητικότητα 1.000 ατόμων. Προτεραιότητα στην παρούσα φάση σε επίπεδο διαχείρισης της κρίσης αποτελεί η αποσυμφόρηση των νήσων. Γενικότερα το σχέδιο προβλέπει δύο φάσεις υλοποίησης. Βραχυπρόθεσμα, επαναφέρουμε τον έλεγχο και την ασφάλεια στις περιοχές που επηρεάζονται από την κρίση, ενώ μεσοπρόθεσμα υλοποιούμε αριθμό δράσεων με σκοπό όχι μόνο να επανέλθει η κανονικότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής του ελληνικού λαού, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες ώστε να θωρακιστεί η χώρα από παρόμοιες μελλοντικές απειλές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτροπή. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ακολουθεί και ακόμη μία κλειστή δομή στην Κρήτη και αν θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση αυτά τα σενάρια στα οποία εξετάζεται, δηλαδή άλλες 5-6 δομές στην ενδοχώρα. Σας είπα στην παρουσίασή μου ότι από τα νησιά θα μεταφερθούν στην ενδοχώρα σε υπάρχουσες ή σε νέες δομές που κατασκευάζονται τώρα. Ο σχεδιασμός βεβαίως και έχει γίνει και έχουμε καθορίσει το πού θα πάμε. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, ο κυβερνητικός σχεδιασμός δίνει βαρύτητα στη φύλαξη των συνόρων με τη διαδικασία δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα επιτήρησης, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και στις άμεσες επιστροφές. Δυνάμεις και μέσα σε ένα ενιαίο σύνολο, υπό ενιαία διοίκηση, εφαρμόζοντας κοινές διαδικασίες και στο πλαίσιο ενός κοινού επιχειρησιακού σχεδίου θα υλοποιήσουν τη δράση. Θα αναφέρω ορισμένες από τις πτυχές της δράσης. Νομικό πλαίσιο για τη συγκρότηση του φορέα αυτού είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση σε προσωπικό έχει προγραμματιστεί με την πρόσληψη 400 συνοριοφυλάκων στον Εύρο και 800 συνοριοφυλάκων στα νησιά. Όπως τονίστηκε, μέχρι τις αρχές του νέου έτους θα έχουν μεταφερθεί από τα νησιά του Αιγαίου 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Συγκεκριμένα 5.000 άτομα θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και 15.000 σε δομές που ήδη υπάρχουν και σε νέες που δημιουργούνται. Παράλληλα, προβλέπονται και μέτρα ανακούφισης των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αναβάθμιση δομών υγείας, παιδείας και τουρισμού, όπως και η διατήρηση του μειωμένου φόρου προστιθέμενης αξίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κατά εντολή του Πρωθυπουργού, δημιουργείται ειδικό ταμείο που πρικίζεται με 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, το οποίο θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Αλληλεγγύη που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη στήριξη των Δήμων που θα επιβαρυνθούν από τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών.